τα λόγια που μου έρχονται στο μυαλό από την παρουσία τόσο των εκπροσώπων της κυβέρνησης μέχρι τώρα, όσο και των πολιτικών αρχηγών που ακούστηκαν και των αγορητών, είναι στο ίδιο έργο θεατές. Από το πρωί παρακολουθούμε ένα πολιτικό γαϊτανάκι των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου και του Νατοϊκού Τόξου, που δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να προσπαθούν να συγκαλύψουν ή να εξασφαλίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις να χωνέψει ο λαός αυτή τη μεγάλη φοροεπιδρομή που έχει ξετυλιχθεί το τελευταίο διάστημα στις πλάτες του. Και το κάνουν όλοι ανεξαιρέτως. 15 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, η επίθεση στη ζωή και τα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας συνεχίζεται ασταμάτητη. Μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια, οι κυβερνήσεις κεφαλαίου και το κράτος του έχει προκαλέσει αναρρύθμιτες κοιλάδες των τεμπών, γιατί βλέπει τις ζωές του λαού μας ως κόστος. Συμμετέχει σε πολεμικούς σχεδιασμούς που σπέρνουν το θάνατο στη γειτονιά μας και προκλητικά προσπαθεί να νομιμοποιήσει τη θηριωδία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και της ελευθερίας του, του δικαιώματός του να έχει πατρίδα και να ορίσει την τύχη του. Ρημάζει το φυσικό πλούτο για να ενισχύσει τους πράσινους επιχειρηματικούς ομίλους, αφήνοντας το λαό μας τελείως απροστάτευτο και τους κόπους μιας ζωής στις πλημμύρες, τους σεισμούς, τις πυρκαγιές. Έχει εξελίξει μεθόδους και μέσα παρακολούθησης, καταγραφής και καταστολής, παντώντας πάνω στο αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θάβει, συκοφαντεί, ποινικοποιεί κάθε λαϊκή αντίδραση το δίκαιο αγώνα του λαού μας. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει στη Βουλή φορολογικό νομοσχέδιο τα φόπλακα των ελευθέρων επαγγελματιών. Αγνοεί επιδεικτικά τις αντιδράσεις του κινήματος και την αγανάκτηση του λαού μας και βάζει το απαράδεκτο δίλημα στους αυτοαπασχολούμενους. Διαλέξτε πώς θα σας αρπάξουμε το εισόδημα. Την απάντηση την έδωσαν χτες χιλιάδες λαού στο Σύνταγμα, όπου φροντοφώναξαν: «Οι επαγγελματίες έχουμε φωνή, αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί». Χαιρετίζουμε και από αυτό το βήμα το δίκαιο αγώνα τους. Είμαστε στο πλευρό όλων αυτών που δουλεύουν ήλιο με ήλιο, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να αρρωστήσουν, τον χρόνο να δουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν, τη δυνατότητα να περάσουν χρόνο με τις οικογένειές τους. Έχουν μετατραπεί σε μηχανές που δεν δουλεύουν για να ζήσουν, αλλά ζουν για να δουλεύουν πρωί-βράδυ. Για όλους αυτούς όμως, το ΚΚΕ είναι εδώ και προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι ακόμα και αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο έκτρωμα στη Βουλή, θα ανατραπεί στους δρόμους του αγώνα, της ρήξης και της ανατροπής. Το νομοσχέδιο δεν θα εφαρμοστεί, γιατί θα το ανατρέψει η μεγάλη συμμαχία που αναπτύσσεται ανάμεσα στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, την εργατική τάξη της χώρας μας και τους μικρούς αγρότες της Υπαίθρου. Γνωρίζουμε καλά όλοι μας ότι όσο θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και όσο πιο αχόρταγος και απάνθρωπος θα γίνεται ο καπιταλισμός, τόσο θα υπάρχουν κυβερνήσεις, είτε φιλελεύθερες είτε σοσιαλδημοκρατικές, που θα πετούν έξω από το στίβο της ζωής τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες. Το φορολογικό νομοσχέδιο μπορούσε κάλλιστα να είχε τον τίτλο «Ο θάνατος του εμποράκου». Χτυπά καθαρά το ήδη λαιλατημένο εισόδημα των πιο μικρών, των πιο ευάλωτων, αυτών που γεμίζουν τις λίστες των οφειλετών σε εφορία, ταμεία, τράπεζες, παρόχους ενέργειες, τις λίστες των πληστηριασμών και άλλων μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης. Το νομοσχέδιο πάει βέβαια και παραπέρα.
αυτό το ψηφιακό σύστημα λειτουργίας που καθιερώνει ηλεκτρονικά βιβλία, My Data, ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, διασυνδέσεις πώς ταμιακών μηχανών, θα αποδειχτεί λαβύρινθος για κάθε μικρή επιχείρηση που δεν διαθέτει οργανωμένο λογιστήριο. Και ενώ τα πρόστιμα θα πέφτουν βροχή, το ένα μετά το άλλο, υπερχρεώνοντας τον ήδη επιβαρημένο προϋπολογισμό των μικρών αυτοαπασχολούμενων. Τα ψηφιακά δεδομένα που θα συλλέγονται θα αξιοποιούνται όχι μόνο για φορολογικές ανάγκες, αλλά και για την ίδια την επέκταση των μεγάλων επιχειρήσεων στην αγορά, αφού αυτές έχουν τόσο τα κεφάλαια όσο και την απαιτούμενη κρατική στήριξη να επενδύσουν στις νέες ευκαιρίες που θα προκύπτουν. Επιπλέον, το νομοσχέδιο εισάγει τη ρουφιανιά ως κρατική πολιτική, τη χρηματική επιβράβευση προσώπων κατόπιν επώνυμης καταγγελίας, αφού ο καταγγέλων Ρουφιάνος θα λαμβάνει το ποσό των 100 έως 3.000 ευρώ μετά από απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Σήμερα είναι φανερή η οργή και η τεράστια αγανάκτηση του κόσμου από την πρώτη μέρα που το νομοσχέδιο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στοιχεία που είναι φανερά ακόμα και σε κόσμο που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Και δικαίως είναι αγανακτισμένος ο κόσμος, γιατί προεκλογικά, για να αρπάξετε την ψήφο του λαού, υποσχόσασταν ότι δεν θα προχωρήσετε σε αυξήσεις φόρων. Είπατε ψέματα και θα απολογηθείτε στο λαό μας. Πρόκειται για μία κατά μέτωπο επίθεση στους πιο ευάλωτους οικονομικά επαγγελματίες και στις πιο μικρές των ατομικών επιχειρήσεων. Γι' αυτό δηλώνουμε εξ αρχής ότι το καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο στο σύνολό του. Καταγγέλουμε τη στοχοποίηση των ελευθέρων επαγγελματιών και τη φοροεπιδρομή στα δικαιώματα και τις ζωές τους. Το κόμμα μας προειδοποιούσε τους μικρούς επαγγελματίες ότι έρχεται φοροεπιδρομή και πριν και αμέσως μετά τις εκλογές. Έρχεται με το περίβλημα της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης που αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκταμείευση των δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Κάτι που εξηγεί και τη στάση των ΣΥΡΙΖΑ 1, 2 και ΠΑΣΟΚ που αποδέχονται πλήρως τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες του υπερμνημονίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε η στρατηγική σύγκληση των αστικών κομμάτων στη φοροεπίθεση. Χαρακτηριστική είναι η πλήρης υιοθέτηση από το ΣΥΡΙΖΑ 1 και 2 και το ΠΑΣΟΚ του βασικού προσχήματος της κυβέρνησης περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Άλλωστε, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που διατήρησε όλα τα εργαλεία της φορομπηκτικής πολιτικής αφού ανέλαβε να γεμίσει τα ταμεία μέσω της αφέμαξης των λαϊκών στρωμάτων. Με τα μαξιλάρια ασφαλείας το 37 δις και τα ματωμένα πλεονάσματα. Διατήρησε την κατάργηση του αφορολόγητου στους μικρούς επαγγελματίες. Επέβαλε την ληστρική αύξηση της εισφοράς 20% επί των κερδών στον ΕΦΚΑ. Ψήφισε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με τους οποίους ο λαός χάνει σήμερα τα σπίτια και τα μαγαζιά του. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ, τι έκανε ως κυβέρνηση στα χρόνια της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες? Επέβαλε φορολογία από το πρώτο ευρώ. Καθιέρωσε το τέλος επιτιδεύματος. Καλούσε όλα τα χρόνια σε περαίωση, συνάφεια, αυτοέλεγχο βιβλίων με την απειλή λουκέτων και προστήμων. Γενικότερα, όλες οι κυβερνήσεις εφάρμοσαν ληστρικές πολιτικές σε βάρος των μικρών αυτοαπασχολούμενων ελευθέρων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλο αυτό το διάστημα έχει προχωρήσει προκλητικά σε ένα επικοινωνιακό μπαράζ με αρνητικά στοιχεία, λαθροχειρίες και μπόλικο κοινωνικό αυτοματισμό. Προσπαθεί να βάλει τμήματα του λαού να συγκρούονται μεταξύ τους και το κεφάλαιο σαν την Αλεπού να φεύγει με την κότα στο τσουβάλι. Κάτω από τη λαϊκή κατακραυγή βέβαια, κάνατε μια προσπάθεια για δίθεν βελτιώσεις από το αρχικό κείμενο της διαβούλευσης. Οι μικροελαφρύνσεις όμως δεν αλλάζουν σε τίποτα τον πυρήνα και τις βαστικές στοχεύσεις του νομοσχεδίου. Μάλιστα, σήμερα τι λέτε? Όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει έλεγχο από το κράτος προκειμένου να αποφύγει την τεκμαρτή φορολόγηση.
Την ίδια στιγμή όμως βάζεται ως δεδομένο για κάθε μικρό επαγγελματία το τεκμήριο της φοροδιαφυγής, ότι είναι δηλαδή κλέφτης και απατεώνας. Εμείς πάντως μένουμε σταθεροί στη θέση μας για απόσυρση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και φορολόγηση των επαγγελματιών αποκλειστικά από το βιβλίο εσόδων-εξόδων. Και σας καλούμε, αφού έχετε όπως λέτε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, να ξεκινήσετε τους ελέγχους εκεί που βγαίνουν τα μεγάλα κέρδη δισεκατομμυρίων, όπου όλες οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα ανεξαιρέτως κάνετε τα στραβά μάτια. Το Υπουργείο αναφέρει πως πάνω από 6 στους 10 επαγγελματίες θα πληρώσουν παραπάνω φόρο κατά 1.500 περίπου ευρώ ο καθένας. Για τα πιο μικρά εισοδήματα, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, αφού οι αυξήσεις που προκύπτουν είναι πολύ μεγαλύτερες. Οι αυξήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα θα φέρουν περικοπές σε επιδόματα που έως τώρα έλυναν βασικές ανάγκες στους μικρούς απασχολούμενους, όπως τα επιδόματα ενοικίου, παιδιών, θέρμασης, διακοπών. Η ανάγκη που θα προκύψει για συγκέντρωση φορολογικών αποδείξεων με κάρτα στο νέο υψηλό τεκμαρτό εισόδημα θα οδηγήσει τον επαγγελματία να πληρώσει επιπλέον πρόστιμο 22% στη διαφορά αποδείξεων που δεν συγκεντρώθηκαν αντικειμενικά. Άρα, μιλάμε για ένα απροκάλυπτο χαράτσωμα που θα οδηγήσει χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες σε νέες περιπέτειες, χρέη και λουκέτα. Προκαλεί στην κυριολεξία η κυβέρνηση όταν μιλάει για μεταφορά ζημιών τη στιγμή που φορολογεί τεκμαρτά στη δήλωση τον φορολογούμενο επαγγελματία. Ενώ με το σύστημα του 5% στη διαφορά από το μέσο όρο του τζίρου υπάρχουν κλάδοι που θα οδηγηθούν οριστικά στη χρεοκοπία. Ο σκοπός σας είναι ξεκάθαρος. Λουκέτο στις μικρές επιχειρήσεις και ένταξη των μικρών επιχειρηματιών στη μισθωτή εργασία. Αύξηση των εσόδων από τους άδικους φόρους, τα πρόστιμα και τη μη καταβολή επιδομάτων στους αυτοαπασχολούμενους. Την ίδια στιγμή μιλάτε όμως για φορολογική δικαιοσύνη, όταν το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες, όχι μόνο δεν πληρώνουν φόρους, αντίθετα μπουκώνονται με ζεστό χρήμα που βγαίνει από τους κόπους και τη φορολόγηση του λαού, ενώ συνεισφέρουν μόλις το 5% στα έσοδα από φόρους. Για να θυμηθούμε όλοι μας τις τεράστιες φοροαπαλλαγές στο κλάδο των εφοπλιστών, τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, τις φοροαπαλλαγές και διευκολύσεις των στρατηγικών επενδυτών που εντάχθηκαν στους αναπτυξιακούς νόμους των ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, τις offshore εταιρείες, τους φορολογικούς παραδείσους, τις τριγωνικές συναλλαγές. 10.000 επιχειρηματικοί όμιλοι χρωστούν σήμερα 85 δισεκατομμύρια που θεωρούνται από την κυβέρνηση μη εισπρακτέα. Ενώ το 2022 303% αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο, φτάνοντας τα 10,4 δισεκατομμύρια. Ενώ το 2023 το πρώτο κιόλας εξάμηνο έχουν φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια τα κέρδη, μοιράζοντας μερίσματα 2,5 δις για το 2022, ενώ αναμένονται περίπου στα 3 δις για το 2023. Με ρεκόρ 15 ετία, σημειώστε το. Την ίδια στιγμή ο φόρος μερισμάτων μειώθηκε από το 15% στο 10% επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και από το 10% στο 5% επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα το νομοσχέδιο που φορολογεί τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους μειώνει το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου από το 0,5% στο 0,2% και το φόρο πώλησης μετοχών από το 2% στο 1% της χιλίης. Αυτό που σκόπιμα αποκρύπτει η κυβέρνηση είναι ότι οι επαγγελματίες πληρώνουν ήδη δυσανάλογους φόρους. Φορολογούνται από το πρώτο ευρώ σύμφωνα με τα τεκμήρια διαβίωσης. Πληρώνουν τέλος επιτιδεύματος. Πληρώνουν ένφια. Πληρώνουν τέλη και φόρους στους δήμους. Πληρώνουν στα σωματεία, πληρώνουν στα επιμελητήρια. Πληρώνουν στις τράπεζες, προμήθειες, τόκους, πρόστιμα, έξοδα φακέλων. Πληρώνουν σε τακτά διαστήματα για αλλαγή εξοπλισμού και εξυγχρονισμού των επιχειρήσεών τους προκειμένου να επιβιώσουν.
πλήρωσαν και πληρώνουν την καπιταλιστική κρίση, τη υγειονομική κρίση λόγω πανδημίας με ζημιές, διακοπές, λουκέτα και πρόστιμα. Πληρώνουν με τις ίδιες τους τις ζωές, με εμφράγματα, εγκεφαλικά, ψυχολογικά προβλήματα. Πληρώνουν μαζί με τους εργαζόμενους και τους μικρούς αγρότες και τους συνταξιούχους το 95% των κρατικών φορολογικών εσόδων με νόμους όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν με οριστικό λουκέτο και ξεκλήρισμα αν το νομοσχέδιό σας θα υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο. Λίγο την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε. Ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματιών εργάζεται σήμερα με οριακά εισοδήματα, ενώ κάποιοι είναι με το ένα πόδι στην ανεργία. Να θυμηθούμε όλοι μας ότι πάνω από 200.000 επιχειρήσεις έκλεισαν τα χρόνια των μνημονίων, η πλειοψηφία τους μικρές. 400.000 έφτασαν οι οφειλέτες σε εφορία, ΟΑΕΚ και τράπεζες. Οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό μειώθηκαν από το 2011 στο 2023 κατά 20% περίπου 120.000, όπου στην πλειοψηφία τους έκλεισαν. Το πρώτο τρίμηνο του 2023, ένας στους τρεις επαγγελματίες έχει τουλάχιστον μία καθυστερούμενη οφειλή σε εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, παρόχους και προμηθευτές. Ενώ το 42% των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό δηλώνει το 2022 μείωση τζίρου σε χρονιά εκτόξευσης των εξόδων λόγω ακρίβειας σε ενέργεια, μεταφορές και πρώτες ύλες. Οι λίστες των πληστηριασμών είναι γεμάτες από ενεργεία και πρώην επαγγελματίες. Αυτούς κυνηγάει η κυβέρνηση και δεν μπορεί να το κρύψει. Και ο λόγος, η διασφάλιση ματωμένων πλεονασμάτων σε βάρος του λαού, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στον κρατικό προϋπολογισμό που θα έρθει προς ψήφισμη με αυξημένα δημοσιονομικά πλεονάσματα και αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 6,2 δις. Είναι κοροϊδία ότι με την αύξηση της φορολογίας η κυβέρνηση θα κάνει κοινωνική πολιτική. Δεν πρόκειται να ενισχυθούν ούτε η υγεία, ούτε η παιδεία, ούτε η πρόνοια, ούτε η ασφάλεια. Κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα από τα σχετικά κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση μαζεύει χρήμα για τους ομίλους, επιδοτεί την ίδια τη λειτουργία τους, φοροαπαλλάσσει και θωρακίρδιζει τη κερδοφορία τους, δημιουργεί νέα επενδυτικά πεδία, τσακίζοντας τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, ενώ φορτώνει φόρους και χαράτσια στο λαό μας. Προχωράει γρήγορα στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και με το σημερινό νομοσχέδιο. Σκοπός της να μειωθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και να συγκεντρωθούν οι δουλειές σε ισχυρές εταιρείες με μεγάλο τζίρο. Και μπορεί να τσακώνονται σήμερα τα κόμματα του συστήματος για το ποιος είναι ο σωτήρας της μεσαίας τάξης. Έχουν όμως τις ίδιες στρατηγικές προτεραιότητες. Τη θωράκιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Για αυτούς οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι είναι πρόβλημα για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το ΚΚΕ υποστηρίζει τη στήριξη του εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, όπως και των μισθωτών και των αγροτών βιοπαλλεστών. Στηρίζουμε τις δίκαιες κινητοποιήσεις των μικρών αυτοαπασχολουμένων που δίνουν τη μάχη να επιβιώσουν απέναντι στον ανταγωνισμό των μεγάλων και απέναντι σε ένα κράτος εχθρικό για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, φιλικό στο να κάνει τα χατήρια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ως ΚΚΕ πήραμε την πρωτοβουλία και καταθέσαμε τη Δευτέρα στις 28 Νοέμβρη πρόταση νόμου στη Βουλή με τίτλο «Φορολογία μη μισθωτών και μέτρα για την ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου». Η πρότασή μας στοχεύει στη δίκαια φορολόγηση και ανακούφιση των μικρών αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών. Ήδη με το άρθρο 1 ορίζεται ο τρόπος φορολόγησης των μη μισθωτών αυτοαποσχολούμενων να γίνεται αποκλειστικά βάσει των δηλωθέντων στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και ότι αποκλείεται η εισαγωγή τεκμηρίων ή η θέσπιση τεκμαρτού εισοδήματος βάσει οποιοδήποτε κριτηρίου. Η πρότασή μας βάζει στο επίκεντρο τα αιτήματα που αποτυπώνουν τις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας σε αυτή τη φάση που προβάλλουν οι περισσότεροι φορείς των επαγγελματιών.
επαναφέρει το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο. Η πρότασή μας μιλάει για κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, για κατάργηση της τραπεζικής προμήθειας στις συναλλαγές, για ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό απεριόριστο για όλους τους επαγγελματίες. Επαναφέρουμε αναγκαίες ρυθμίσεις που έχουμε καταθέσει στο παρελθόν και τις έχουν αρνηθεί όλα τα κόμματα για τη δραστική μείωση των χρεών, διαγραφής των τόκων και ευνοϊκών ρυθμίσεων σύμφωνα με τη δυνατότητα του καθενός στα συσσωρευμένα χρέη προς την εφορία, τα ταμεία και τις τράπεζες. Ξέρουμε καλά όλοι μας πως για να σωθεί ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, τα μονοπόλια, οι πολυεθνικές και σε αυτό τον αγώνα, αυτό το μέτωπο, μαζί με την εργατική τάξη, τη μικρομεσαία αγροτιά και τους μικρούς αυτοαποσχολούμενους, το κόμμα μας θα είναι παρόν. Γιατί γνωρίζουμε όλοι μας ότι όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στο ξεκλήρισμα και τη φορολογία, έχει δύο επιλογές. Ή την υποταγή ή τον ξεσηκωμό. Και σε αυτό το ξεσηκωμό καλούμε το λαό μας. Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει στο λαό στο δρόμο της ανατροπής. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μας, θέλουμε να πούμε πως το ΚΚΕ ζήτησε επανειλημμένα από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο. Από τη στιγμή όμως που αυτό δεν το κάνει, το κόμμα μας θα καταθέσει αίτημα για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.